Παιδιά το φωνάζανε Μιξά. Βαγγέλης ο Μιξάς. Ο γατοπνίχτης. Καθόμαστε πάντα μαζί στο θρανείο. Από την πρώτη τάξη. Και είμαστε πιο καλοί φίλοι. Καθώς τα μάτια του έψαχναν να με βρουν, ήξερα τι του περνούσε από το μυαλό. Να το σκάγε από το παράθυρο. Όπως πέρσι με τη δασκάλα. Αν τον ξαναχτυπήσει, δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα το σκάσει. Ούτε θα κάτσει τώρα να μάθει διαίρεση. Είναι ώρα. Τώρα θα χτυπήσει το κουδούνι. Είχε γελάσει ο καθένας μας άδικα για τον άλλο και δεν θα ξαναμιλούσαμε πια. Τώρα το σχολείο θα κλείνει. Και έτσι τα σχέδια που κάναμε για Σφεντώνες και πετροπόλεμο με τους Μυρμικούσους πάνε χαμένα. Τούτο το καλοκαίρι θα με έπαιρνε μαζί της, στα δέντρα. Είχα μεγαλώσει πια και έπρεπε να τη βοηθήσω στο κέντρο. Και ο Κώστας. Ο δάσκαλος μας είπε να μην γυρίζουμε μες στον ήλιο σαν τα κοπρόσκυλα, μα να βοηθήσουμε τους γονείς μας στο κέντος. Το σχολείο θα άνοιγε πάλι και έτσι θα μάθαινε ποιοι είχαν ακούσει τα λόγια του. Έχεις κάνει πολλά φέτος, το καλοκαίρι, λίγο περισσότερο προσοχή, έτσι. Πάρ' τα πολιτήριό σου και σε χτύπη εντάξει, καλό καλοκαίρι, εγώ. Πάμε, αλλά δεν έχει απολυτήρια για φέτος. Χρόνο. Θα εξεταστεί.
Άννα. Έλα, Νάνα. Τι είναι? Νάνα, έλα. Νάνα. Ο μετανάστης. Τα άλλα παιδιά του φωνάζαν Παναγιώτη. Λέγανε πως είναι ιδίως το αφεντικό του. Ο Παναγιώτης ο κυνηγός, από το διπλανό μας χωριό. Εγώ τον είχα βαφτίσει μετανάστη, γιατί πέρσι το καλοκαίρι το είχε σκάσει από το αφεντικό του. Είχε έρθει στο δικό μας χωριό και τριγύριζε μόνος του στα στενά. Όταν όμως άρχισε το κυνηγί, το αφεντικό του ήρθε και τον βρήκε και τον πήρε πάλι μαζί του. Thank you.
Παιδιά, σκατά και σύννεφα. Δεν πιάνονται. Δεν είπαμε πως δεν μπαίνουν οι δρομές στη θάλασσα. Είσαι κανέναν άλλο να μπαίνει. Ε, είναι τελευταία φορά μου φαίνεται. Χρειάζεται και λίγο σέβας. Ας το καλό, ναι. Ήθελε να μπει μόνος.
Έφυγε. Ναι, την είδα. Πήγε προς τα πάνω. Μου είπε πως τη γάτα αυτή του την έχει δώσει μια γριά να πάει να την ξεκάνει. Γιατί της είχε πνίξει όλα της τα κλωσόπουλα. Τον είχε μάλιστα πληρώσει γι' αυτό. Όμως αυτός δεν θα τη σκότωνε. Κι άδικα του φωνάζανε γατοπνίχτη. Μόνο είχε φτιάξει ένα σπιτάκι από κλαδιά και θα μάζευε εκεί όλα τα ορφανά ζώα. Να πέτω και τα εκεί πήγαινε πάντα όταν τον κυνηγούσε η μάνα του. Γιατί αυτός δεν ήθελε να κοιμάται τα μεσημέρια. Κι ούτε θα ξαναπήγαινε μαζί της στο κέντρο. Ο δάσκαλος είχε φύγει από το χωριό. Κι έτσι δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτα πια. Ούτε τις Κυριακές θα πηγαίναμε ξανά στην εκκλησία. Μου έδειξε τα δεκάρικα που φύλαγε στην κρυψώνα του. Το τάδινε ο επίτροπος όταν πήγαινε στις κηδείες και σήκωνε το σταυρό. Κι έτρεχε μέχρι και στα ξένα χωριά όταν άκουγε την καμπάνα να χτυπά πένθυμα. Παιδάκια, μου δώξε το θυμιατό. Όχι. Παιδάκι, σου δώκω το σταυρό και ένα δεκάρικο. Μου το δώκεις. Thank you.
Ήταν σίγουρος πως τώρα με τη ζέστη θα πέθαιναν πολύ γέροι. Έτσι θα μαζεύουν πολλά δεκάρικα. Εγώ του είπα για το δέντρο και για τη στέρνα που ήταν κρυμμένη στη ρεματιά. Πηγαίναμε την άλλη μέρα κιόλας, το μεσημέρι, που θα είχε φύγει ο ξαδερνάρης. Ορκιστήκαμε να μην αφήσουμε ποτέ το μετανάστη. Θα τον κρύβουμε εκεί για να μην το βρει ποτέ το αφεντικό του. Πάμε και κάτω στη στέρνα. Thank you.
δέντρο. Σήμερα, ε! Ναι, μας έκαψε ο ήλιος. Παραϊ-πουραϊ, πόσα είναι! Τρία! Οπα! Παραϊ-πουραϊ, πόσα είναι!
κουραή πόσα είναι! Μία! Να τη φας και να είναι κρύα! Thank you.
Κάντε λίγο πίσω. Μια τιμή, το πουλάκι. Ποια είναι η κόχη? Κόχη! Κόχη! Απόχη! Κόχη! Κόχη! Ποιος τη ξέρει? Ξέρει! 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 Thank you.
Έτσι ζεις. Ναι. Τι θες να κάνω. Τόση και τόση λυπημένη. Μέρος της θάλασσας στον πάτο. Με το καλό να ξανάρθετε. Καλό ταξίδι και καλό δρόμο να έχετε. Σας γράφω.
καλοκαίρι τέλειωσε. Για να δούμε τι θυμόμαστε από πέρσι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Τουρκία!